Οι αλλαγές που έρχονται με τη νέα ΚΑΠ και το τι θα σημαίνει αυτό για αγρότες και κτηνοτρόφους θα βρεθούν στο επίκεντρο της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα. Σε συνέντευξη τύπου, τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας Γιώργος Λαδόπουλος, όσο και οι εκπρόσωποι φορέων που συνδιοργανώνουν την ημερίδα, κάλεσαν τον αγροτικό κόσμο να προσέλθει και αναφέρθηκαν στις επικείμενες αλλαγές, από τις βασικότερες των οποίων η μείωση των επιδοτήσεων. Η ανησυχία μας και η αγωνία μας όσον αφορά τη σύνδεση της ενίσχυσης με την παραγωγικότητα δεν είναι πρώτη στο μέλημά μας, αλλά είναι υποχρέωση και καθήκον μας. Συνεργαζόμαστε και αποδεικνύουμε για ακόμα μια φορά με όλους τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με κορυφαία την ΠΕΔ, με όλους τους παραγωγικούς οργανισμούς και συντελεστές της παραγωγής του πρωτογενή τομέα. Και θεωρούμε ότι οι ομιλητές οι οποίοι θα κληθούν να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα που απασχολούν τη σημερινή ΚΑΠ, η οποία δεν είναι καλύτερη, τη χθεσινή ΚΑΠ, σε σχέση με την επόμενη, θα είναι στην κατεύθυνση μιας δημιουργικότερης συζήτησης, μιας πορείας, η οποία εν τέλει θα μπορέσει και θα αποδώσει μια ισόνομη κατανομή πόρων. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μείωση των κοινοτικών πόρων και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε τα χρήματα τα οποία θα είναι και η στήριξη για την επόμενη ΚΑΠ. Η σημασία της ημερίδας είναι ότι να υπάρχουν πάρα πολλοί αγρότες και φορείς να ακούσουν τι έγινε μέχρι τώρα και τι μέλη γενέστηκε και να προτείνουν. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στον αγροτικό τομέα και νομίζω πως για να πράξει κάποιος ένα πλάνο, έστω 8ετίας, 10ετίας, πρέπει να ξέρει ή να προσεγγίσει τι θα γίνει. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ανακοινωθεί 5 άξονες, 5 προτάσεις, οι οποίες καλούνται τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν. Και καλό είναι να παρευρεθούμε, να ακούσουμε ποιες 5 προτάσεις υπάρχουν, για να μπορέσουμε στο τέλος να συνδιαμορφώσουμε μια άποψη για το τι θέλουμε, τόσο σε επίπεδο κτηνοτροφίας, όσο και σε επίπεδο αγροτικού τομέα εδώ πέρα στη Θεσσαλία. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Imperial την ερχόμενη Δευτέρα στις 10 το πρωί.